Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Κατρούγκαλο. Πάμε σε ερωτήματα συμπολιτών μας. Ελάτε, το όνομά σας και το ερώτημά σας. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Βεγιανίτης Γεώργιος. Είμαι συνταξιούχος του ΙΚΑ από το 2010. Ήμουν διευθυντής στον Αστέρα της Βουλιαγμένης και βγήκα με 35 χρόνια και 10.500 ένσημα. Αυτό είναι μία παράμετρος. Η δεύτερη παράμετρος. Για να έρθω στην ερώτηση που είπαμε στο διάλειμμα. Αυτή τη στιγμή... Δεν την είπαμε, εσείς την είπατε. Εγώ την είπα. Μην νομίζει ο κόσμος ότι σας είπα και την αρωτήσετε. Όχι. Και τρελαθούμε εντελώς. Όχι, εγώ την είπα, ναι. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ. Εσείς την είπατε και εγώ σας είπα στον αέρα να την πείτε και όχι στο διάλειμμα. Ναι, ακριβώς. Κύριε Υπουργέ, αυτή τη στιγμή είπατε στην κουβέντα μας ότι τον εισηγητή του Συμβουλίου Επικρατείας τον είχατε στην Επιτροπή Σοφών. Τον πρότεινα να τον καλέσει η Επιτροπή Σοφών και τον κάλεσε. Και τον κάλεσε. Λοιπόν, είπατε ότι θα γίνει ενιαία ενσωμάτωση των συντάξεων. Ενιαίοι κανόνες. Λοιπόν, εγώ βγήκα από το ΙΚΑ με 70%. Με 35 χρόνια και 10.500. 70% να πλαφωνάρισα στο 70% στην 28η κλίμακα. Λοιπόν, με τις διαδικασίες τις οποίες λέτε για να αποφύγετε την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, η οποία απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας λέει ότι γίνανε μειώσεις οι οποίες δεν έπρεπε να γίνουν μετά την 1η εβδόμου του 2012, διότι αυτές οι μειώσεις εσείς το ονομάσατε οριζόντιες, δεν είναι οριζόντιες, διότι εγώ στην προκειμένη περίπτωση σαν υψηλή σύνταξη, εκτός από την ειδική εισφορά και όλοι στην κλάση τη δική μου, εκτός από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, πληρώνουμε και εισφορά αλληλεγγύης. Η οποία εισφορά αλληλεγγύης δεν είναι 30 ευρώ που είναι η ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Εμένα στα 2.200 καθαρά, η εισφορά αλληλεγγύης κύριας και επικουρικής, γιατί έχει μπει και στην επικουρική, είναι 210 ευρώ. Εκτός της περικοπές της 8 που έχουν γίνει, υπάρχει και εισφορά αλληλεγγύης. Ο κύριος Μέγας πρέπει να το ξέρει καλύτερα αυτό. 9 πρέπει να έχουν γίνει. Ναι, 8 και 1-9 είναι η εισφορά αλληλεγγύης. Αυτό το οποίο σας λέω. Λοιπόν, για να αποφύγετε εσείς την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, η οποία λέει ότι εάν οι μειώσεις δεν είναι οριζόντιες, αλλά είναι στην προκειμένη περίπτωση στην κλίμακα ενιαία, δηλαδή είναι στο 60% ή στο 65%, δεν θα είναι όμως 70%, θα είναι πολύ λιγότερη, οπότε θα υπάρξει και πάλι μείωση. Πρέπει να συντομεύσετε, ναι, σας παρακαλώ. Θα υπάρξει πάλι μείωση. Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιείτε αυτό το τρίκ και λέτε ότι δεν θα είναι 70%, θα είναι 55%. Δεν το ξέρω, έτσι είπατε στην κουβέντα. Θα είναι 60%. Δεν το ξέρω. Περιμένω στην προκειμένη περίπτωση τα πορίσματα. Ευχαριστώ πολύ. Πήρατε 70 συν 20 επικούρηση 90 και η σύνταξη θα γίνει 55%. Όχι, 55. Ακούστε, Μέγκα, είναι δικό σας νούμερο αυτό. Εγώ είπα ότι δεν θα δώσω στοιχεία ποσοτικά. Αυτό που δεν καταλάβατε καλά όμως είναι ότι εγώ είπα ότι δεν θα κάνουμε μειώσεις. Είπα ότι θα εφαρμόσουμε ένα ενιαίο ποσοστό αναπλήρωσης. Γιατί πράγματι αυτό που υποστήκατε εσείς και άλλοι μεσαίοι συνταξιούχοι είναι μια παραβίαση της αρχής αναλογικότητας. Αν δει κανείς σε ποσοστιαία στοιχεία, οι μικρές συντάξεις έχουν μειωθεί κατά 15%, ενώ οι δικές σας συντάξεις κατά 40%. Αυτό πάβει από ένα σημείο και μετά να είναι δίκαιο. Γι' αυτό λέμε λοιπόν ότι εμείς δεν θα πάμε σε τέτοιου είδους μειώσεις, γιατί αυτές οι μειώσεις είναι άδικες. Πρώτα-πρώτα, αν δεν υπολογίσεις τον παράγοντα χρόνο, πόσες εισφορές έχει δώσει ο καθένας, αυτομάτως υπάρχει αδικία. Λέμε λοιπόν, και προσπαθώ να το πω, αλλά φαίνεται δεν είμαι αρκετά μεταδοτικό σήμερα, ότι η ουσία της επέμβασής μας θα είναι αντί να πάρουμε το τσεκούρι και να κόβουμε πάνω από 1.200, πάνω από 1.500, όπου βάλουμε ένα πύχη. Θα εφαρμόσουμε ένα ενιαίο ποσοστό αναπλήρωσης εκεί που αντέχει ο προϋπολογισμός του κράτους για τα χρήματα που έχουμε, για να αποφύγουμε ακριβώς τέτοιες αδικίες. Και δεν είναι τέχνασμα. Είναι ο μοναδικός τρόπος να μπορέσει να συμμαζέψει κανείς ορθολογικά το σύστημα. Ελάτε, το όνομά σας. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Καραβαγγέλης Νικόλαος. Είμαι απόστατος αξιωματικός πολεμικής αεροπορίας. Ίσως να σας φαίνομαι μικρός. Παρ' όλα τα αυτά, έχω 28 χρόνια υπηρεσίας, τα οποία συμπλήρωσα. Και πήρα μια απόφαση καθοριστική για το υπόλοιπο της ζωής μου, ότι παραιτήθηκα από τις τάξεις πολεμικής αεροπορίας
Για τον απλό λόγο ότι έφτασε το handicap του μισθού μου και τη σύνταξη που θα έπαιρνα να είναι στα 300 ευρώ. Και κατά ένα δεύτερο λόγο συνειδησιακό, ότι το σύνταγμα το οποίο ορκίστηκα να υπηρετώ, το καταστρατηγήσατε, όχι εσείς προσωπικά, αλλά όλοι οι όμοιοι σας πολιτικοί, με το να επιβάλλετε κάποιους μνημονιακούς νόμους, οι οποίοι το έκαναν κουρέλι. Λοιπόν, συνειδησιακά δεν ήθελα να συνεχίσω να υπηρετώ τουλάχιστον ένστολα αυτό το σύνταγμα. Θα είμαι όμως απόψε εδώ, όχι για μένα προσωπικά, αλλά για όλους τους άλλους συναδέλφους μου, οι οποίοι σώζουν ζωές και υπερασπίζονται πατρίδα και οι οποίοι για τον Α ή Β λόγο τους έδωσε ένα νόμιμο δικαίωμα, ένας νομοθέτης, να μπορούν να αποχωρήσουν μετά από κάποια χρόνια υπηρεσίας και να λάβουν κάποιο ποσοστό σύνταξη, το οποίο εσείς και οι προκάτοχοί σας με 9 ίδιους τρόπους των άλλων συνταξιούχων το έχετε καταπετσοκόψει και θα συνεχίσετε να το πετσοκόβετε. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Πετσοκόψτε όσο θέλετε από μένα. Όμως, ο καρκινοπαθής που πεθαίνει στη λίστα, περιμένοντας χημειοθεραπεία του. Το είπα. Με συγχωρείτε να ολοκληρώσω λίγο. Ή ο άνεργος που αναγκάζεται μέσα στην απόγνωσή του να πάρει τη βαλίτσα του και να φύγει σε μια ξένη χώρα να αναζητήσει. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα πάρουν κάτι από αυτό που θα κόψετε από μένα. Γιατί μνημονιακά δεν θα πάρουν. Όπως είπε και ο κύριος Μέσος και ο κύριος Κραβελάκης, όλα αυτά θα πάνε σε ένα μεγάλο κουβά που θα βοηθήσουν στο να στηρίξουμε κάποιους μελλοντικά να πάρουν κάποιο ποσό το οποίο μακάρι να είναι 392 ευρώ. Εγώ πιστεύω θα είναι 250 και στο μέλλον χαμηλότερα. Μακάρι να διαψευστώ. Αλλά τουλάχιστον εγώ δεν περιμένω από εσάς να μου πείτε κάτι και να με πείσετε, γιατί τον Ιούλιο πήρατε ένα όχι και το μετατρέψατε σε ναι. Πώς μπορείτε να με πείσετε τώρα για κάτι διαφορετικό? Προφανώς πείσαμε την πλειοψηφία του ελληνικού λαού να μας δώσει ξανά την εμπιστοσύνη της και γι' αυτό το λόγο εφαρμόζουμε την πολιτική για την οποία μας έδωσε την εμπιστοσύνη. Συγγνώμη. Σας λέω λοιπόν τώρα. Συγγνώμη. Πρόσφατες είναι οι εκλογές. Σας λέω λοιπόν τώρα ότι εμείς τα μνημόνια δεν τα θέλαμε. Και δεν θέλουμε να υπηρετήσουμε μνημονιακές πολιτικές. Και είπα προηγουμένως για τους ανάπηρους και για τους ανθρώπους που πράγματι δεν μπορεί να απαιτήσει να φτάσουν στα 67. Είναι το κεντρικό στοιχείο στη διαπραγμάτευσή μας και το ρυθμίσουμε τον Νοέμβριο. Για άλλες κατηγορίες πρώων συντάξεων, θεωρώ και εγώ ότι ο εξορθολογισμός ήταν αναγκαίος. Ειδικά για τους στρατιωτικούς, έχουμε ρίξει το 58ο έτος, σαν με 40 χρόνια υπηρεσίας. Νομίζω ότι είναι ένας εξορθολογισμός ανεκτός. Νομίζω πάντως ότι δεν μπορούμε να ανεχθούμε ανθρώπους 45 και 50 ετών να είναι συνταξιούχοι. Σαφέστατα, αλλά μου είπατε κάτι για το ότι λάβατε τις χρήσιμες τελευταίες εκλογές. Ξέρετε ποιο είναι το ποσοστό, το πραγματικό? 25%. Το άλλο 75% δεν σε έχουν υποστηρίξει. Είναι αλήθεια. Αλλά δεν υποστήριξαν και κάποιον άλλο. Ναι, αλλά δεν έτσι έχετε το δικαίωμα εσείς να διαφερθείτε το υπόλοιπο 75%. Δεν πειράζει. Δημοκρατία. Σε λίγο καιρό. Η δημοκρατία είναι έτσι. Συγγνώμη, κύριε Κατρούγκαλε. Σε λίγο καιρό έχετε βρέξει ένα φυτίλι οργής με ελπίδα και υποσχέσεις. Το στεγνώνετε και θα επέλθει έκρηξη. Ελάτε. Ναι, γεια σας. Λέγομαι Κυπουράς Γιάννης. Είμαι λογιστής και εκπαιδευτής στα ΙΕΚ. Εμένα ο λόγος μου δεν θα είναι ούτε παλαιοκομματικός ούτε παλιοκομματικός. Θα μιλήσω με τα λόγια σας, εντάξει. Ο λόγος σας ήταν ενεφλωματικός. Οφείλουμε να το πούμε αυτό, έτσι. Καταδεικνύει ότι εφαρμόζεται τη ρήτρα του μηδενικού νοήματος. Μιλήσατε πολύ και δεν είπατε τίποτα. Πιεστήκατε πάρα πολύ, δεν είπατε τίποτα για την ανάπτυξη. Έτσι να τα λέμε αυτά. Αλλά για το ασφαλιστικό δεν μας είπατε τι σημαίνει μεταρρύθμιση. Ήταν για την ανάπτυξη. Μας είπατε τι σημαίνει μεταρρύθμιση. Μεταρρύθμιση είναι να πάω σπίτι μου, να μιλήσω με τη γυναίκα μου και να της πω ότι με λίγη προσπάθεια, με λίγο flexibility, μπορεί να γίνεις και σουηδικό μοντέλο και να βγάλεις λεφτά. Flexibility ήμουν αρνητικός, όπως θυμάσαστε. Να πω και κάτι για τον πρόεδρο του ΕΒΕΑ, να του θυμίσω ότι οι εργοδότες χρωστούν τις Μιχαλούς στους εργαζόμενους, μάλλον το λησμονή. Εντάξει. Όσον αφορά στο θέμα των εκπαιδευτών, θα θέλω να πω κάτι πολύ απλό. Λέτε ότι πρέπει οι εργοδότες να πληρώνουν τις κρατήσεις τους κτλ. Εσείς οι ίδιοι δεν εφαρμόζετε την εργατική νομοθεσία. Είστε εργατολόγος, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά. Συνταγματολόγος. Εγώ σε εσάς είχα έρθει για κάποια εργατικά ζητήματα, γνωριζόμαστε κατηδίαν. Για κάποια ζητήματα που είχαμε, θέλω να σας πω όμως ότι ήρθα και όμως βλέπω σήμερα ότι το Υπουργείο έχει το INDV που μας απασχολεί. Αλλά όμως δεν μας ασφαλίζει από την πρώτη στιγμή, δεν μας δηλώνει στην εργάνεια από την πρώτη στιγμή, είμαστε απλήρωτοι 5 μήνες και αυτό που μου λέτε ότι η λύση στο συνταξιοδοτικό πρόβλημα που υπάρχει είναι να κόψουμε και άλλα λεφτά από τον πατέρα μου και από τη μητέρα μου και δεν είπατε τίποτα γιατί πρέπει να πληρώσουν αυτοί που δεν φταίνε. Αυτό είναι το δικό σας κοινωνικό πρόταγμα. Όταν εσείς δεν εφαρμόζετε τον νόμο, τον εφαρμόσουμε εμείς. Αυτό ήθελα να πω.
Προφανώς πρέπει να πληρώσουν αυτοί που φταίνε. Αλλά ο εξορθολογισμός δεν είναι διαφορετικός από αυτό που λέτε. Πράγματι θα πρέπει να βρούμε ποιοι είναι στη λίστα Λαγκάρτ. Πράγματι πρέπει να τιμωρηθούν αυτοί που ήταν στα δομημόνα ομόλογα. Πράγματι πρέπει να έχουν και ποινική ευθύνη όσοι παίξαν ενδεχομένως τα λεφτά των αποθεματικών στα χρηματιστήρια. Αλλά τώρα έχουμε το θέμα, αυτό που είπαν προηγουμένως οι πρόεδροι των συνταξιούχων. Πώς θα πληρωθεί η σύνταξη τον επόμενο μήνα. Και εγώ λοιπόν είμαι υποχρεωμένος να έχω μια επέμβαση εξορθολογισμού παράλληλο με το αίτημα κοινωνικής δικαιοσύνης που βάλατε. Αλλιώς τους ανθρώπους αυτούς θα τους άφηνα την επόμενη μήνα χωρίς να έχουν τη σύνταξη που τους χρειάζεται. Ελάτε, το όνομά σας. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Ονομάζομαι Πλατανίτης Μινάς, είμαι χειρουργός οδοντίατρος, δηλαδή που έχουμε από τον ιδιωτικό τομέα, τον οποίο βάλετε δυστυχώς και από τη δικιά σας κυβέρνηση. Όλοι μας ακούμε τον τελευταίο καιρό και ο κ. Χατζηνικολάου προηγουμένως είπε για τη λεγόμενη Επιτροπή Σοφών εντός ή εκτός εισαγωγικών λέξη. Ήθελα να ρωτήσω, αυτή η Επιτροπή η οποία βγάζει διάφορα πορίσματα, δίνει διάφορες προτάσεις, προτείνει προγράμματα, λύσεις, οι οποίες αν υλοποιηθούν μπορεί να υποθηκεύσουν το μέλλον όχι μόνο των δισέγγων νόμου, μπορεί και των τρισέγγων νόμου. Από ποιους απαντίζεται, ποιο είναι το επιστημονικό τους υπόβαθρο, ποιο είναι οι επαγγελματικές τους ικανότητες, είναι ισόβια. Ο Σωκράτης, σας θυμίζω, είχε πει «Γεράσω αειδιδασκόμενος». Η σοφία έρχεται με την πάρα του χρόνου. Μήπως πρέπει λοιπόν να μάθουμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι γνωμοδοτούν έστω για το μέλλον, για το μέλλον μας. Ναι. Διότι άκουσα διάφορα ονόματα, δεν ξέρω, δεν θα πω ονόματα, δεν ξέρω καν την αλήθεια, από άτομα τα οποία έχουν υπηρετήσει θέσεις, οι οποίες έχουν προσφέρει το χείριστο και έχουν κρατήσει όπως έχουν κρατήσει. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα σας. Η Επιτροπή αυτή μεταρρύθμισης του ασφαλιστικού προοδευόταν από αντιπρόεδρο του Ελεκτικού Συνεδρίου. Συμμετείχαν σε αυτήν, εκτός από την κυρία αντιπρόεδρο, τρεις δικαστές του Συμβουλίου Επικρατείας, όλοι οι καθηγητές πρώτης βαθμίδας του Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης, οι καθηγητές αναλογιστικής επιστήμης, η πρόεδρος της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. Ήταν, κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, η αντιπροσωπευτικότερη επιστημονικά που είχε αυτή τη στιγμή ο τόπος. Είχα ζητήσει από τον κύριο Ρομπόλη, τον Σάββατο Ρομπόλη, να είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής. Δεν το επέτρεπε όμως ο προσωπικός του προγραμματισμός να είναι. Άρα. Είναι οι ίδιοι εδώ και πολλά χρόνια. Μιλάτε χωρίς μικρόφωνο. Πάρτε όχι. Το. Α. Είναι οι ίδιοι εδώ και πολλά χρόνια, όχι. Γιατί αυτή η Επιτροπή Σοφών έχει όχι. Ένα όχι. Παρελθόν, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, δεν είναι η ίδια. Τι αλλάζει κατά καιρούς. Εγώ νομίζω ότι ένας, ο πρόεδρος της Επιτροπής του 2010, ήταν. Όχι. Άλλο είναι το όνομά του, δεν θέλω να το ονομάσω. Ο κύριος Νεκτάριος ήταν διοικητής του ΙΚΑ επί των κυβερνήσεων Σιμίτη, αλλά εδώ συμμετείχε με την επιστημονική του ιδιότητα του ειδικού καθηγητή αναλογιστικής οικονομικής, δεν ξέρω ακριβώς το αντικείμενό του, οικονομικού αντικείμενου, στατιστικής ενδεχομένως. Το μοναδικός που είμαι βέβαιος ότι συμμετείχε και στην Επιτροπή του 2010 είναι ένας καθηγητής δικαίου κοινωνικής ασφάλισης, που μάλιστα ήταν και ο πρόεδρος της Επιτροπής του 10. Μάλιστα. Αλλά σας είπα, το κριτήριό μου ήταν να είναι το σύνολο των καθηγητών πρώτης βαθμίδας δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και προφανώς δεν ήταν κομματική επιλογή. Αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία και από άκουσα δυστυχώς και τον κύριο Βρούτσι να το λέει, δεν νομίζω θα βρείτε εύκολα πολλούς. Υπάρχουν προφανώς οι οποίοι να έχουν συνυπογράψει ένα κείμενο και να ξέρουμε ότι είναι φιλικοί προς την παρούσα κυβέρνηση. Αντιθέτως, οι δικαστές είναι υπεράνω υποψίας. Όποιος πει ότι οι ανώτατοι δικαστικοί δέχτηκαν να γίνουν ποδηγογετούμενοι από μένα, νομίζω ότι προσβάλλει τον εαυτό του κυρίως, όχι τους δικαστές. Και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι το κριτήριό μου για την επιλογή των άλλων ήταν ξεκάθαρα επιστημονικό και να υπάρχει και μια αντιπροσωπευτικότητα των απόψεων. Κύριε Χατζηνικολάου, έχει νόημα η Επιτροπή μόνο αν την υιοθετήσει η κυβέρνηση ο κ. Κατρούγκαλος. Διαφορετικά οι επιστήμονες μπορούν να γράφουν αυτό ότι είναι αλήθεια. Το είπα και εγώ. Την πολιτική ευθύνη είναι ο κ. Κατρούγκαλος. Αν δεν φέρει στο φόρμα δεν είναι δεσμευτικό. Είναι πολιτική ΣΥΡΙΖΑ. Πολιτική Κατρούγκαλου. Το είπα. Η Επιτροπή Σοφών δεν είναι δεσμευτική. Είπα ότι αποτελεί, κατά τη γνώμη μου, έναυσμα για δημόσιο διάλογο και μάλιστα θα προσδιοριστεί αύριο στα κυβερνητικά όργανα ποιες από τις προτάσεις της Επιτροπής υιοθετούνται καταρχήν από την κυβέρνηση. Και τονίζω το καταρχήν, γιατί θα ακολουθήσει και δημόσιος διάλογος. Δεν είναι τελική απόφαση. Ελάτε, κυρία μου, το όνομά σας. Γεωργιάδο Αλεξάνδρα, λέγουμε συνταξιούχος, ΟΤΕ. Είπατε ότι δεν θα κάνετε οριζόντιες περικοπές. Ήδη γίνανε με την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών.
και ρωτώ, είπατε θα συγχωνεύσετε τις επικουρικές συντάξεις με τις κύριες για να σώσετε τις συντάξεις. Τις επικουρικές. Τις επικουρικές. Τις χαντακώνετε τις επικουρικές. Τις εξανεμίζετε τις επικουρικές με αυτόν τον τρόπο. Γιατί φεύγοντας κάποιος, όταν δεν έχει συμπληρώσει το ποσό για να πάρει μια αξιοπρεπή επικουρική σύνταξη, δίνει χρήματα δικά του από την τσέπη του στο ταμείο για να εξασφαλίσει μια καλή σύνταξη επικουρική, την οποία μας την παίρνετε πίσω όποτε έτσι θέλετε. Και ρωτώ. Τις τράπεζες που χάσανε, τις ανακεφαλοποιεί τη συνέχεια. Γιατί τα ταμεία που εξαιτίας των κυβερνήσεων χαθήκαν τα χρήματα με το PSI, με τα δομημένα κλπ. Κλπ. Δεν τα ανακεφαλοποιείται κι αυτά. Για μία φορά έστω, για μία φορά. Και ρωτώ τώρα, με τη μείωση των εκ νέων συντάξεων, κάποιοι που έχουν δάνειο, μα στεγαστικό, μα οτιδήποτε, δεν θα μπορούν να το εξοφλήσουν το δάνειο αυτό, να πληρώνουν τη δόση αυτόματα. Το δάνειο θα πάει στα κόκκινα. Δηλαδή αυξάνονται τα κόκκινα δάνεια. Επιπλέον, μειώνοντας τις συντάξεις... Αφήστε το σε μένα αυτό και εκφραστείτε. Μειώνοντας τις συντάξεις, φτωχοποιείται άλλα 2 εκατομμύρια Έλληνες αυτή τη στιγμή, κύριε Κατρούγκαλε. Αυτό είναι οδυνηρό. Δεν μπορεί να τα απεξέλθει ένας γονιός συνταξιούχος, γιατί υπάρχουν και συνταξιούχοι που έχουν παιδιά που σπουδάζουν, που θέλουν να μάθουν και εσείς εμποδίζετε τη μάθηση. Όταν σήμερα έμαθα από την κόρη μου που είναι στη νομική ότι βάζεται για το μεταπτυχιακό δίδακτρα 1.200 ευρώ εφάπαξ. Κάνετε και την εκπαίδευση ταξική. Εγώ είχα πάει όσο στο Συμβούλιο Επικρατείας, θεωρώντας αντισταγματικά τα δίδακτρα. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Σε ένα συγκεκριμένο. Το Συμβούλιο Επικρατείας είπε διαφορετικά. Στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο, τα δίδακτρα από φέτος 1.200 ευρώ εφάπαξ. Σε αυτό που σας ρώτησε και ο κύριος Ομέγας και ο κύριος Στραβελάκης, για το αν θα εκπληρώσετε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με την. Να επαναφέρετε τις συντάξεις. Στα επίπεδα του 12. Στα επίπεδα θα τα επαναφέρετε, ξέρετε πώς, που αποφύγατε να απαντήσετε. Δεν απέφυγα. Απάντησα με έναν τρόπο που να μην σας κάλυψε. Δεν το απαντήσατε, γιατί με τον νέο υπολογισμό των συντάξεων, οι συντάξεις το 12 θα έρθουν σε τόσο χαμηλά επίπεδα, που και αυτές που θα. Οι κομμένες του 12 θα είναι ανώτερες από αυτές που θα είναι με τον νέο υπολογισμό. Δηλαδή είναι απάτη. Αυτό ότι θα έρθουν οι συντάξεις ξανά στα επίπεδα του 12. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε απόλυτο δίκαιο για το PSI. Πράγματι ήταν. Σε όλα έχετε απαντήσει απόλυτο δίκαιο. Όχι, όχι. Έχουν δίκαιο. Έχουν για το PSI να πω ότι έχουν άδικο. Τα ίδια πράγματα έλεγα. Όχι, το έκανε ο Βενιζέλος. Ακούστε. Όλοι 10 άνθρωποι δίκαιο. Και εσείς έχετε το σωστό. Μήπως έχουμε και εμείς δίκαιο ότι δεν μας είπατε πριν τις εκλογές ότι είστε δεξιοί. Λοιπόν, αυτό που λέτε. Σας είπα, αυτό που λέτε κρίθηκε. Θα περιμένετε τις επόμενες εκλογές για να δείτε. Σας λέω άλλο πράγμα. Υπάρχει ένα νέφος, απόψεων που αποδίδεται σε εμάς και δεν μας αφορά. Δεν μας αφορά ότι εμείς θέλουμε να καταργήσουμε τον κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης. Σας λέω λοιπόν ότι όταν λέτε ότι όποιος το κάνει αυτό δεν είναι αριστερός, έχετε δίκιο. Συμφωνούμε. Να κάνω μια ερώτηση. Να αριστερά, ερώτηση. Να μην απαντήσω στην κυρία πρώτα. Η αριστερά με αγώνες σαν τους δικούς σας προχώρησε. Η ένδοξη ιστορία της αριστεράς με τέτοιο τρόπο. Να σας θυμίσω ότι κάποιοι έπρεπε να δηλώσουν τα κοινωνικά τους φρονήματα. Και ναι, δεν αλλά το πρέπει έκαναν. Να ρωτήσουν και οι υπόλοιποι και τώρα στις 2 και 20, όχι, στις 2 και 20 να ανοίξουμε συνέδριο για την αριστερά. Αντιθέτως. Είναι αργά πολύ. Αντιθέτως. Εγώ ακριβώς θεωρώ ότι ό,τι έχουμε κατακτήσει ως κοινωνία, το χρωστάμε στους αγώνες της αριστεράς και της εργατικής τάξης. Και ακριβώς να επιστρέψουμε στο ασφαλιστικό και τα συζητάτε απλώς για την αριστερά σε κάποιο άλλο φόρουμ, κάποια άλλη στιγμή, γιατί είναι και 2 και 20 το πρωί. Ο σκοπός μας δεν είναι να φτωχοποιήσουμε τους συνταξιούχους. Έχω μια θεία, η οποία όμως μου λένε οι φίλες μου, αυτό το παιδί, εγώ με το παιδί, δεν έχει γονείς. Και θέλει να τις κόψει τις συντάξεις. Είχε και ο κύριος ο σκοπός μας δεν είναι να κόψουμε τις συντάξεις. Ο σκοπός μας είναι να καταστήσουμε. Όχι, μην παίρνετε το μικρόφωνο. Να καταστήσουμε το συνταξιδοτικό σύστημα βιώσιμο. Και να μην είναι οι συντάξεις φιλοδορήματα. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Από εκεί και μετά, όλα τα θέματα τα οποία λέτε, στο λίγο χρόνο, λίγος είναι ο χρόνος, αλλά δεν μπορεί να ήταν μεγαλύτερος. Μέχρι τον Νοέμβριο δεν θα συζητήσουμε για τις επικουρικές. Πρέπει να υπάρχει ευκαιρία και βήμα για να συζητηθούν. Ναι, όμως να σκεφτείτε σοβαρά, γιατί τον πλούτο, ξέρετε που βρίσκεται ο πλούτος.
Ξέρετε που βρίσκεται. Στις πρόσφατες εκλογές, κύριε Καπρούγκαλε, να το βρούμε. Έγινε τόσος λόγος για τα διόδια που αυτοί που διαχειρίζονται τα διόδια ζητούσαν από το κράτος για να περνάνε οι ψηφοφόροι δωρεάν, ζητήσαν 400 τόσα εκατομμύρια. Αυτά τα διόδια, υπάρχουν κάποιες συμβάσεις. Είναι εσαΐ πια. Τα ποτέ ψάχνουμε, δεν... κυρία μου, τα ψάχνουμε όλα πότε, αυτά τα πράγματα. Ήσασταν 7 μήνες πριν κυβέρνηση. Δεν είναι αρμοδιότητα του κυβέρνηση. Δεν είναι, αλλά είναι για τα ισοδύναμα, κύριε Χατζηνικολάου. Κατάλαβα τι λέτε, κατάλαβα. Λοιπόν, μία τελευταία ερώτηση. Ελάτε, κυρία μου. Όχι, όχι, όχι. Δεν γίνεται. Εδώ το δίδυμο έχετε κάνει από τρεις παρεμβάσεις. Ελάτε, κυρία μου. Καλησπέρα σας. Καλημέρα. Ανδρίτσι Κωνσταντίνα ονομάζομαι. Και ακούω με ενδιαφέρον όλα αυτά που λέτε. Με ενδιαφέρει. Ανήκω σε μια γενιά που έχει πολλά βιώματα. Έχουμε ζήσει αλλιώς στην πατρίδα μας και όλα αυτά. Έχω 4 παιδιά. Δεν ξέρω αν με αφορούν στο βαθμό που τα παιδιά μου θα μείνουν εδώ. Γιατί ήδη ο ένας έχει φύγει και πλέον παρακαλώ και εγώ να ανοίξω το δρόμο για τα υπόλοιπα. Είμαι πολυτεκνή, έχω από ίδιο δικαίωμα σύνταξη. Αναφέρομαι με το τι έχω κάνει εγώ, αλλά είναι 330.000 που περιμένουν. Και συνέβη πριν από 2 χρόνια να χάσω το σύζυγό μου. Το μέλλον και το κοντέρ της ζωής των παιδιών μου, των παιδιών μας, μηδενίστηκε. Τα δύο μου μικρότερα παιδιά ζουν σήμερα από το κράτος με μια προσωρινή σύνταξη που παίρνουν όλοι, εκτός από όσους ήδη έχουν όπως εγώ, 136 ευρώ το κάθε ένα. Και δεν είναι αυτό. Ποιος και για πόσο θα το παίρνουν αυτό. Καλά, δεν λέω πώς θα ζήσουν. Σου λένε, μάνα είσαι, κάνε το λογαριασμό σου. Δώστα για υιοθεσία, κάνε ό,τι θες. Με καταδικάζει όμως το παιδί μου κάτω από το όριο της φτώχειας. Εγώ αυτό σκέφτηκα προημερών, γιατί κάνω έναν αγώνα κάθε δεύτερη εβδομάδα να είμαι στο ΙΚΑ. Πότε θα το πάρουμε? Α, δεν ξέρουμε. Καλά, πόσα θα πάρουμε? Να πάω να δανειστώ από ένα φίλο. Α, αυτό κι αν δεν το ξέρουμε. Ρε παιδιά, λέω, γράφουν οι εφημερίδες ότι είναι 12 μήνες. Είναι από ένα ταμείο. Άφησε 2 ορφανά, 4 άφησε. Τα 2 είναι ορφανά. Και δεν υπάρχει κανείς, ενώ σου παρουσιάζουν ένα... ότι υπάρχει πίσω μια διαφάνεια, σου λέει, αποφασίζει ο τάδε διευθυντής του καταστήματος. Δεν έχεις να απευθυνθείς πουθενά. Θέλω λοιπόν να πω ότι καλά είναι τα σχέδια, κακές είναι οι μειώσεις, αλλά όπως είπε και ο κ. Τραβελάκης, πίσω απ' όλα υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν ζωές, ακόμα και παιδιών που μένουν εδώ, που αγωνίστηκαν κάποιοι να τα μεγαλώσουν, εγκατέλειψαν το μάτι του τον κόσμο και ήρθατε σήμερα, όχι εσείς, το κράτος, να τους δώσει 136 ευρώ. Μαζί με το 6% της ασφάλειας. Μάλιστα. Και να μην τους επιτρέψει να δουλέψουν κιόλας. Γιατί είναι. Εντάξει, τι να σας πω. Τα πιο δραματικά πράγματα είναι αυτά. Απλώς για την προσωρινή σύνταξη, αν πάμε. Θα σας πω αυτό το απλό. Αν πάμε σε ένα ενιαίο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων, θα είναι πολύ απλούστερο να ορίζονται συντάξεις. Φαντάζομαι ότι αυτό το φαινόμενο των προσωρινών συντάξεων που κρατάνε χρόνια θα είναι παρελθόν. Έχετε χίλια δίκαια. Δηλαδή, τι να σας πω. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι αυτό. Ελάτε, τελευταία ερώτηση. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Το όνομά σας. Τάγκας Απόστολος λέγομαι. Είμαι μετά την κατοχή, παιδί της κατοχής. Φύγαμε, ήρθαμε εδώ πέρα και δουλέψαμε. Το μικρόφωνο πιο κοντά. Δουλέψαμε τόσα χρόνια, 45 χρόνια, με 15.000 ένσημα. Και είχαμε την αριστερά στο πλάι μας. Εσείς γίνατε αντιπολίτευση, εμείς φύγαμε στη σύνταξη. Εσείς γίνατε πολιτική, διαβάσατε τα μνημόνια, μιλήσατε με την Τρόικα, αλλά δεν είπατε κάπου κάτι για τους μεγάλους συνταξιούς, για τους 70άριδες, ότι δεν θα τους κόψουμε δεκάρα από τη σύνταξη. Αυτό έχουμε τέτοιο παράπονο. Και έρχεστε τώρα και κόβετε 9 και 10 φορές τη σύνταξη. Πότε θα την πάρω 70 στη σύνταξη, πότε θα την... 45 χρόνια σύνταξη, 15 χρόνια ένσημα, 15.000 μέρες εργασίας. Πότε θα ευχαριστούν? Γι' αυτό δεν είναι σωστές οι οριζόντιες μειώσεις. Γι' αυτό δεν είναι σωστό να λες απλώς με το όριο της σύνταξης. Και αυτά για τα μνημόνια είπατε προηγουμένως. Αναγκαστήκαμε για το τρίτο. Τα διαβάσατε, τα ξέρατε εκ των προτέρων. Τα ξέραμε, μας τα είπατε στις εκλογές. Με αυτή... και
μετά τις εκλογές, γι' αυτό ήρθατε. Αν δεν κάνω λάθος, αν κάνω λάθος, πες. Το δίκιο έχετε, και αυτό είπα. Προσπαθούμε να εξωτερώσουμε όσο μπορούμε αυτές τις συνέπειες που εμείς θεωρούμε κακές για την κοινωνία. Αλλά μία κατηγορία συνταξιούχων μπορούσατε να τους προστατέψετε. Όχι μόνο μία κατηγορία. Πρέπει να προστατεύσουμε όλους τους συνταξιούχους. Όχι, αυτό, γιατί τώρα δεν υπάρχει περίπτωση. Κανόνα. Δίνεται το δικαίωμα στους εργοδότες να κλέβουν, να κάνουν μαύρη εργασία. Αυτή τη στιγμή δίνεται δικαίωμα στους επενδυτές που θα έρχονται να βρίσκουν εργάτες χωρίς ένσημα. Όχι σε ό,τι μας αφορά. Εμείς τους ελέγχους προσπαθούμε να τους εντατικοποιήσουμε. Και οι εργάτες θα είναι χωρίς ένσημα. Δεν θα τους νοιάζει. Σου λέει μια βασική εθνική σύνταξη θα την πάρω. Κάποτε θα την πάρω. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση. Έχω δύο τελευταίες ερωτήσεις που έρχονται από το Twitter και υποσχέθηκα να τις κάνω. Η μία είναι από την κυρία Μέρη Δημοπούλου. Εδώ και 5 χρόνια, λέει, παλεύω για να βγει η επικουρική σύνταξη της μητέρας μου. Όποτε παίρνουμε μας κοροϊδεύουν. Μας λένε πάρτε ξανά σε 10 μέρες. Έχουμε μεγάλο οικονομικό πρόβλημα. Η οικογένειά μας είναι σε μεγάλη δυστυχία, σε μεγάλη οικονομική πίεση. Ρωτήστε παρακαλώ τον Υπουργό πότε θα πάρουν την επικουρική σύνταξη όσοι έχουν καταθέσει τα χαρτιά τους από το 2010. Είναι απαράδεκτο, δεν είναι. Τι να σας πω όμως, δεν μπορώ να ξέρω γιατί. Πρέπει όμως κάποια απάντηση να τις δώσουμε. Κάτι πρέπει να πούμε. Να ειδοποιήσεις στο Υπουργείο Εργασίας να αυξήσει τα στοιχεία της, να ελέγξω. Πράγματι, τα 5 χρόνια μου φαίνεται υπερβολικό. Είναι στο Ταμείο Εμπορικών Καταστημάτων, το επικουρικό. Ναι, είναι στο επικουρικό Ταμείο Εμπορικών Καταστημάτων. 5 και 6 χρόνια. Βέβαια. Αυτή είναι θα σας στείλω αύριο τα στοιχεία, κύριε Υπουργέ. Άλλη μια τέτοιου είδους ερώτηση που θέλω να την θέσω, γιατί έχει ενδιαφέρον. Είναι μια κυρία η οποία είναι αμαία. Λέει ότι είναι αμαία πάνω από 81%. Η μητέρα της κέρδισε 8 χρόνια σύνταξη ως προστάτης και στη συνέχεια επέλεξε να κάνει τη ζωή της και την εγκατέλειψη. Ρωτάει λοιπόν, γιατί δεν ελέγχουν τους προστάτες αν τηρούν τις υποχρεώσεις τους. Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Καταρχήν είναι θέμα κοινωνικού, λειτουργούν νωρίτερα. Αλλά ακολούθως, όταν πάει η μητέρα και καταθέτει τα χαρτιά και λέει: εγώ είμαι προστάτης του παιδιού μου και εγκαταλείπει το παιδί της, από εκεί πέρα, τι να σου κάνει ο νόμος όταν το μητρικό φίλτρο είναι υποδιέστερο. Αυτό είναι και ποινικό αδίκημα. Τι να σας πω. Και αυτό, όπως είπαμε και προηγουμένως, αν θα ζητήσω τα στοιχεία και θα σας τα στείλω. Ευχαριστώ θερμά, Υπουργέ μου. Ευχαριστώ τους συμπολίτες μας. Ευχαριστώ τους εκπροσώπους των φορέων που ήταν σήμερα. Και τους συναδέλφους μου, τον κύριο Στραβελάκη και τον κύριο Μέγα. Ευχαριστούμε και εσάς που ξενυχτήσατε μέχρι αυτή την πολύ προχωρημένη ώρα μαζί μας. Καλό ξημέρωμα.